Με νέα απίθανα μέτρα επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση να ελέγξει τη φοροδιαφυγή που έχει ξεφύγει πλέον από κάθε έλεγχο. Τελευταία έμπνευση, οι φοροτροχονόμοι. Τι σημαίνει αυτό? Κλιμάκια με εφοριακούς, τελωνιακούς και τροχονόμους θα στείλουν πλέον μπλόκα σε ακριβά γιοταχή και πολυτελή τζιπ στο δρόμο. Θα κατεβάζουν τον ιδιοκτήτη κάτω και με φορητό υπολογιστή θα συνδέονται με την εφορία και θα διασταυρώνουν τη φορολογική του δήλωση αλλά και το πόθεν έσχεσ του. Όποιος δεν μπορεί να δικαιολογήσει το αυτοκίνητο θα καλείται στην εφορία για έλεγχο. Και όλα αυτά βέβαια ενώ η κυβέρνηση σπρώχνει τον κόσμο να αγοράσει πολυτελή γιοταχή ρίχνοντας το τέλος ταξινόμησης. Τροχονόμους κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα σε ένα άλλο απίθανο μέτρο, τον φοροτζόγο. Τι σημαίνει αυτό? Για να μας πείσουν να ζητάμε αποδείξεις στις αγορές μας, μετατρέπουν τις αποδείξεις αυτές σε λαχείο. Οι αριθμοί που αναγράφονται πάνω στην απόδειξη θα συγκρίνονται με τους αριθμούς του λαϊκού λαχείου που κληρώνει κάθε εβδομάδα και όσοι έχουν στην απόδειξή τους τον ίδιο λίγοντα θα κερδίζουν. Τι θα κερδίζουν? Θα εισπράττουν την αξία της απόδειξής τους σε μετρητά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε σήμερα είχε θέμα την οικονομία. Δεν μάθαμε τα μέτρα, θα τα μάθουμε μετά τις εκλογές και θα είναι ιδιαίτερα σκληρά. Ακούσαμε όμως τον Πρωθυπουργό να ζητά και πάλι από τους υπουργούς το αυτό που μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία. Δηλαδή να περιορίσουν τα έξοδα του κράτους. Και επειδή τα έξοδα δεν μπορούν να περιοριστούν, η κυβέρνηση καταφεύγει σε διάφορα απίθανα μέτρα, όπως για παράδειγμα το ότι εάν παίρνουμε αποδείξεις όταν αγοράζουμε διάφορα είδη ή αγοράζουμε και υπηρεσίες, τότε, φιλώντας αυτές τις αποδείξεις, και αν είμαστε τυχεροί, θα μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα από το λαϊκό λαχείο. Αν τα δύο τελευταία ψηφία της απόδειξής μας είναι ίδια με τα δύο τελευταία ψηφία του λαϊκού λαχείου, θα μπορούμε να εισπράξουμε το αντίτιμο της απόδειξης από το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι ένα από τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Φοροαπαλλαγές στο λίγοντα, επιστροφές από την εφορία ανάλογα με την κλήρωση του λαϊκού λαχείου. Η ιδέα που έρχεται από την Κίνα και την Ινδία θέτει τον τζόγο στην υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Δείτε πώς λειτουργεί. Εάν τα δύο τελευταία ψηφία από τον αύξοντα αριθμό μιας απόδειξης που παίρνουμε κάνοντας τα ψώνια μας αντιστοιχούν στα δύο τελευταία ψηφία του λαϊκού λαχείου που κληρώθηκε την εβδομάδα που ψωνίσαμε, τότε ο κάτοχος της απόδειξης θα παίρνει πίσω από την εφορία τα λεφτά που ξόδεψε. Το βρίσκω αστείο σαν μέτρο αυτό. Θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, θα κοιτάζουμε όλοι να γίνουμε με το λαχείο στο χέρι. Η εισήγηση έχει υποστηρικτές οι οποίοι βλέπουν και μια ευκαιρία να αυξηθεί η κατανάλωση. Είναι ένα κίνητρο ο πελάτης να ξοδεύει πιο εύκολα γιατί έχει και την περίπτωση να ξαναπάρει πίσω τα χρήματά του. Στο στόχαστρο της υπηρεσίας ειδικών ελέγχων μπαίνουν οι οδηγοί πολυτελών αυτοκινήτων. Οι ράμπο της υπηρεσίας θα τους σταματούν στο δρόμο για να ελέγχουν άμεσα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή την οικονομική τους κατάσταση. Πρέπει να σας ρωτήσουν αν τα βγάλατε τα χρήματα για το αυτοκίνητο. Να βλέπω τη φορολογική μας δήλωση. Θα την έχω μέσα στο αυτοκίνητο. Κάπως έτσι θα είναι ο διάλογος μεταξύ του οδηγού ενός πολυτελούς αυτοκινήτου και της υπηρεσίας ειδικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Τα χρήματα τα οποία βγάζετε δικαιολογούν την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Τα δικά μου, ναι. Η ράμπο λοιπόν των ειδικών ελέγχων θα σημαδεύουν σε καθημερινή βάση όποιον οδηγεί αυτοκίνητο που η αξία του θα ξεπερνά τα 40.000 ευρώ. Η ερώτηση που θα γίνεται όταν θα σταματούν το τυχερό με το πολυτελέστατο αυτοκίνητο στη λαϊκή καθομιλουμένη θα είναι κάπως έτσι, αλλά στο πιο ευγενικό. Πού βρήκες μεγάλε τα φράγκα και τσίπησες τέτοια κουσάρα? Ζούμε στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι μπορώ να έχω ένα καλό αυτοκίνητο, αλλά να μην έχω τα αντίστοιχα χρήματα. Πώς πήρα τα αμάξι? Δάνεια. Κοινό μυστικό είναι ότι στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν και πολλά μαϊμού πολυτελή οχήματα. Ένας από τους ελέγχους που θα γίνεται θα είναι η σύγκριση του αριθμού πλαισίου που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας με τον αριθμό πλαισίου που υπάρχει πάνω στο αυτοκίνητο. Φυσικά, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στους οδηγούς που έχουν αμαξάρες με περίεργα νούμερα κυκλοφορίας. Εδώ το παρήγγειλα στην Ελλάδα. Όχι ξένες, είναι πολυτεχνικές. Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων από τους τροχονόμους, οι άνδρες υπηρεσίας ειδικών ελέγχων θα πληκτρολογούν σε ένα ειδικό λάπτοπ που θα έχουν μαζί τους τον αριθμό φορολογικού μητρώου του οδηγού, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, θα συνδέονται άμεσα με το σύστημα τάξης και θα κάνουν το σχετικό έλεγχο. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα γίνονται στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα όπου θα ξεσκονίζονται τα στοιχεία του σκάφου, το προσωπικό, το πόθεν έσχεση του ιδιοκτήτη και η φορολογική του δήλωση. Πάντως μια λύση θα είναι να κυκλοφορείτε με σαραβαλάκι οπότε δεν θα σας σταματήσει κανείς.